Για να πάρουμε τα χρήματά μας, αλλά και να τιμωρηθεί. Και όπως θα σας επιβεβαιώσει και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σουρέλης, και ο ίδιος προσπάθησε να επικοινωνήσει και δεν έχει απάντηση. Επανειλημμένως και σε κινητά τηλέφωνα και σε email, γιατί το επιβάλλει πρώτα απ' όλα η δημοσιογραφική διοντολογία να καταγράψουμε και την άλλη πλευρά. Αλλά αυτό κατέστη αδύνατο. Η κυρία Παυλαία πιστεύει ότι θα μπορέσετε να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Δηλαδή, τι πιθανότητες υπάρχουν όλα αυτά τα θύματα και εσείς μεταξύ αυτών να πάρετε πίσω τα χρήματά σας? Κοιτάξτε, κανονικά, όπως γνωρίζετε. Όλοι αυτοί οι χρηματιστές που παίζουν σε διεθνή χρηματιστήρια, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχουν. Κάποια στιγμή έχουν. Αλλά προτιμούν να φτάσουν στα άκρα, δηλαδή δεν φοβούνται ακόμα και τη δημοσιοποίηση, φτάνει να δώσουν. Αυτός πιστεύω ότι θα επιστρέψει τα χρήματα όταν κρίνει πια ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αλλά δεν είναι ύποπτο ρόη μου που έχει εξαφανιστεί αυτός ο άνθρωπος. Λέει, έφτασε μέχρι το πατρικό του σπίτι και δεν βρήκε. Ναι, τον εντόπισε. Πλην όμως ο ίδιος παρέλαβε τα εξώδικα της κυρίας. Α, τα παρέλαβε, δεν το ξέραμε αυτό. Δηλαδή ήταν κάπου τυχερή σε αυτό ότι παρέλαβε αυτοπροσώπως τα εξώδικα. Και τα δύο. Σε διεύθυνση σπιτιού, την οποία φυσικά δεν θα μας αναφέρετε. Όχι, γιατί αγαπώ πολύ το Alter για να. Όχι, άλλο λέω. Προσπαθώ να καταλάβω πώς τον εντοπίσατε εσείς για τα εξώδικα και η αστυνομία και ο δικαστικός επιμελητής, δεν ξέρω ποιος τα παραδείχθηκε. Και ότι δεν μπορούσε η κυρία Κωνσταντινίδου να τον εντοπίσει. Ήταν και θέμα τύχης. Ξέραμε ότι επισκέπτεται το σπίτι του στα κρυφά και νύχτα. Για να μην τον βρούνε, γιατί έχει αποσπάσει πάρα πολλά χρήματα και από τον τόπο στον οποίο διαμένει. Και βρέθηκε, είμαστε τυχεροί σε αυτό, ότι εκείνη την ημέρα που πήγε ο δικαστικός επιμελητής, πέτυχε να ανοίξει ο ίδιος την πόρτα. Και τα παρέλαβε αυτό.